μιλήσουμε για όλα αυτά. Τέταρτα, όγδοα, δέκατα έκτα, γίνεται της κακομοίρας και το ξέρουμε. Γιατί? Γιατί πάμε κάποια μέρα σχολείο και λέμε, α, αξίες. Που σημαίνει, ολόκληρο. Η βάση όλων είναι το ολόκληρο. Πρώτο φάουλ. Το τέταρτο είναι. Δεύτερο φάουλ. Όλα μαζί. Που σημαίνει τι? Για μόνο είναι το τέταρτο. Παρουσιάζω. Όνομα. Σύμβολο. Έννοια. Κρατάει ένα. Βάλε όλα αυτά επί 7. Έτσι. Πολλά. Γι' αυτό και δεν μπορούν να συνεχθούν. Τι με νοιάζει εμένα, να μπορεί το παιδί μου να χωρίσει το 1, στα 2, στα 4, με σαφήνεια. Θα το μάθει το 10, το έρθει πολύ εύκολο. Να το κάνει το πιο δύσκολο. Οπότε ρίχνω όλο μου το focus στο να μπορέσουν τα παιδιά σε παλμού μεμονωμένου να χωρίζουν, να βάζουν, α πούμε, διαίρεση. Ένα τύπο 2 ή 4. Τα μισά και τα ολόκληρα είναι το εύκολο. Σκασίλα. Εδώ είναι η ομορφιά. Οπότε λοιπόν, κάνουμε την εξή άσκηση. Χτυπάμε όλοι μαζί με τα χέρια τέταρτα. Και. Άλλη μία, έπρεπε να δώσω εγώ ένα και όλοι μαζί καλό χτύπο. Αυτό είναι. Δικό μου. Έβοα. Τέταρτα. Τέταρτα. Άψογο. Αυτό είναι σπάνιο και άψογο. Φυσικά και δεν θα το κάνουν όλοι, γιατί χαίρονται, ξέρω εγώ, κάποιος θα κάνει και στο τέλος. Μαζί με τον εαυτό να το ξανακάνουμε. Πάλι, σπρώχνονται. Και μας αρέσει αυτό, έτσι. Μας αρέσει να μας δίνουν τα παιδιά λόγο για επανάληψη. Και όχι, πάμε. Γιατί τι πρέπει. Λοιπόν, οπότε, κάνοντας αυτό, εξασφαλίζουμε φυσικά για τα 16 πως τα παιδιά μπορούν να χωρίσουν πρώτα σε 8. Οπότε, όποιος μπορεί να χωρίσει το 1, στα 2, στα 4, ήδη είναι σούπερ. Έχει ήδη πολύ καλό υλικό για να κάνει και το 10. Αφού λοιπόν μπορούμε να έχουμε την ικανότητα, κάνουμε τέτοιες ασκήσεις, έτσι. Οπότε, πάμε. Η χτύπη είναι εδώ. Δου, γου. Έτσι. Έτοιμοι. Και... άλλη μία. Τρία και... στα τέσσερα το πτέρες. Πάμε άλλη μία. Τρία και... και φροντίζουμε τώρα φυσικά, δεν έχουμε κανεί τόσο πολύ μελισμένο, να βρούμε για ποιο λόγο ποιο δεν κατάλαβε τι και έτσι είναι πάρα πολύ πιθανό να μην καταλαβαίνουν ότι κάνουν το λάθος. Τους εξηγούμε λοιπόν. Ένας σε τέτοιου είδους προβλήματα, και όχι μόνο, μία θαυμάσια άσκηση γιατί τέλεια, προσοχή για εστίαση, για παρακολούθηση, παρτιδιό για να πάντα, είναι η εξή. Θα σας παίξω, αντί αυτό να το παίζετε εσείς, θα κάνω το αντίστοιχο, δικτέ. Έτσι. Να κάνω. Τι έχω παίξει? Βου, α, γου, α. Εντάξει, κάνουμε δικτέ, χαίρονται τα παιδιά. Γιούπι, ωραία, μπράβο. Προσέξτε τώρα, θα σας πω. Θα σας παίξω πάλι εγώ τετράδα, αλλά θα μου πείτε τι έπαιξα στο τρίτο, στον τρίτο χτύπο. Οπότε, παίζω εγώ. Θαυμάσια άσκηση. Έτσι. Τσακ, απομονώνεις αυτό που θες. Το οποίο είναι απαραίτητο για πάρα πολλά πράγματα. Είναι απαραίτητο για πάρα πολλά πράγματα. Να μην μιλήσω για το γεγονός ότι σε λίγο πιο σύνθετες μορφές, όταν παίζουν τα παιδιά, έτσι, πιο σύνθετα έργα που δεν παίζουν όλοι μαζί, όπως το μιζούν για μια στιγμή στο τέλος, που κάποια στιγμή πετιέται και κάνει κατά κρουστά. Και δεν χρειάζεται αυτό να συμβεί μόνο στην κρατική ορχήστρα. Και πιο πριν και πιο πριν και πριν, έτσι πιο μικρά είναι όλα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ξέρετε, υπάρχει τεράστια ανασφάλεια. Ωραία.